Παρά το τσουφτερό κρύο, αρκετό ήταν ο κόσμο που συγκεντρώθηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Καστοριά, προκειμένου να παρακολουθήσει την παρέλαση τη 11η Νοεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 102η ελευθέρεια τη πόλη από τον τουρκικό ζυγό. Η γιορτή για την Καστοριά είναι διπλή, αφού ταυτόχρονα γιορτάζεται και ο Πολιούχος της Άγιος Μινάς, στον ιερό ναό του οποίου τελέστηκε πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου και των τιμίων λειψάνων του, με την πομπή να συνοδεύεται από τους εκπροσώπους αρχών, τμήματα του στρατού, αντιπροσωπείες σχολείων και συλλόγων. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε επιμνημό συνδέηση στο ιερό των Πεσόντων στην πλατεία Μακεδονομάχων και κατάθεση στεφάνων, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση μαθητών, συλλόγων και οργανώσεων στη Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε σήμερα την απελευθέρωση της ένδοξης Καστοριάς μας, καθώς και τη μνήμη του ιερομάρτυρος της Εκκλησίας μας, του Αγίου Μινά. Εμείς οι Μακεδόνες έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τους αγώνες αυτής της μακεδονικής γης. Τα διδάγματα και οι διδαχές που παίρνουμε από αυτούς τους αγώνες, ας είναι φωτεινά παραδείγματα και στη σημερινή μας ημέρα να ακούμε και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και του χρόνου και ελπίζω η εθνική ομοψυχία και η ενότητα να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε παρακάτω. Να είστε καλά. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει όλους να μας ακολουθεί στην κάθε μας δράση, στην κάθε μας στιγμή, έτσι ώστε και εμείς με ανάλογο τρόπο να πορευόμαστε με δημιουργία, ενότητα για το αύριο αυτής της περιοχής. Σε αυτή την περίοδο δεν χωράνε ούτε να λειτουργούμε με έναν τρόπο διχαστικό, αλλά πολύ περισσότερο να υποτασσόμεθα σε συμφέροντα και επιβολές που έρχονται από κέντρα οικονομικά. Γιορτάζουμε σήμερα, εκτός από τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου Μινά, γιορτάζουμε και την απελευθέρωση της πόλης Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό. Για 500 χρόνια περίπου οι πρόγονοί μας υπέμεναν τον τουρκικό ζυγό, κρατώντας όμως ψηλά τα ελληνικά ιδεώδη και την πίστη τους. Οι σημερινοί Έλληνες, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη σκλαβιά την οποία προσπαθούν να μας επιβάλλουν, πρέπει να κρατήσουμε τα ψηλά τα λάβαρα και να αντέξουμε. Και μόνο έτσι θα μεγαλουργήσουμε.